πρόκριση στους ομίλους του Europa League συνδυάστηκε με την πρώτη σου κλίση στην Εθνική Ανδρών. Το περίμενες? Σίγουρα είναι κάτι που με κάνει πολύ χαρούμενο. Για να πω την αλήθεια, δεν περίμενα να κληθώ στην Εθνική. Αλλά αφού ήρθε αυτή η κλίση, είμαι πολύ χαρούμενος και είναι μεγάλη με τιμή που θα είμαι στην Εθνική. Και από τώρα πρέπει να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά για να έρθουν και άλλες κλίσεις. Από την αρχή της σεζόν έχεις αγωνιστεί σε 3-4 διαφορετικές θέσεις. Πόσο δύσκολο είναι για έναν ποδοσφαιριστή να προσαρμοστεί στους ρόλους που ζητάει ο προπονητής του? Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις θέσεις, αλλά άμα καταλαβαίνεις αυτά που σου λέει ο προπονητής, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σίγουρα είναι διαφορετικό το να παίζεις αριστερά ή δεξιά, αλλά πιστεύω ότι με δουλειά στην προπόνηση και άμα είσαι συγκεντρωμένος σε αυτά που σου ζητάει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η πρώτη σου σεζόν ήταν γεμάτη με πάνω από 40 συμμετοχές. Η περσινή δεν πήγε όπως την περίμενες. Πώς φαντάζεσαι να κυλήσει αυτή η σεζόν? Αυτό είναι κάτι το οποίο με πεισμώνει. Θέλω να είμαι κάθε χρόνο και καλύτερος. Πέρσι, όπως είπες, έκανα πιο λίγες συμμετοχές και δεν είχα την εικόνα την οποία θα περίμενα σε σχέση με την πρώτη μου χρονιά. Γι' αυτό φέτος πιστεύω να πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα. Και είναι κάτι το οποίο θέλω να γίνει σε μεγάλο βαθμό. Από πού αντλούσες δύναμη την περσινή σεζόν που έβλεπες τα πράγματα να μην εξελίσσονται όπως τα περιμένεις? Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί δίπλα μου είχα ανθρώπους οι οποίοι με στήριζαν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Όπως είναι η οικογένειά μου που ήταν πάντα δίπλα μου. Και κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι με βοηθούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και νομίζω ότι αυτοί ήταν που με στήριζαν και όχι μόνο πέρσι που δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα, αλλά που ήταν δίπλα μου και όταν πήγαιναν καλά τα πράγματα την πρώτη χρονιά. Το επόμενο βήμα που θες να κάνεις στην καριέρα σου ποιο είναι? Μετά από αυτή την κλίση στην Εθνική, σίγουρα θα θέλω κάποια στιγμή να καθιερωθώ στην εθνική ομάδα. Θα ήθελα να κάνω μια καλή ευρωπαϊκή πορεία με την ομάδα, με τον ΠΑΟΚ και να κάποια στιγμή να κατακτήσουμε ένα τίτλο. Τώρα μπροστά μας υπάρχει το παιχνίδι με τον ΠΑΣ Γιάννενα. Πόσο διαφορετικό είναι το ελληνικό πρωτάθλημα όταν έρχεσαι από ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι? Υπάρχουν μεγάλες διαφορές, άλλο είναι τελείως διαφορετικό το επίπεδο ανάμεσα στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι τα Γιάννενα είναι μια ομάδα η οποία κάθε χρόνο μας δυσκολεύει και θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην ομάδα των Ιωαννίνων, στην έδρα τους. Έχουν μια πολύ δυνατή ομάδα και δύσκολη έδρα.